Η Σάντρα πάλι λατρεύει την κουζίνα και το φαγητό, αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει στο Λονδίνο. Δεν αντέχει, λέει, τον καιρό και τους ανθρώπους της Βόρειας Ευρώπης, αν και η ίδια είναι Βελγίδα. Μεγάλωσε στην Αφρική. Όταν οι πόλεμοι ξέσπασαν, άρχισε να ψάχνει μια άλλη χώρα, με καλό καιρό κυρίως και ζεστούς ανθρώπους, χωρίς όμως φτώχεια και βία. Βρήκε στο χάρτη την Ελλάδα και ήρθε αμέσως εδώ. Πώς βρέθηκες εδώ? Έμεινα πάντα εκτός από το Βέλγιο, από παιδί, και είχα ταξιδέψει πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή που είχαμε πόλεμο εκεί που ήμουνα, ακόμα μια φορά, αποφάσισα στην Γουινέα, στο Μπουρούντι, στο Μάλι, στο Ιράκ. Έχεις γυρίσει τον μισό κόσμο δηλαδή, ναι, έτσι. Και κάθε φορά ήταν με πόλεμος, όχι κάθε φορά, αλλά σχεδόν. Και πώς από τη Γουινέα και το Μπουρούντι βρέθηκε στην Αθήνα και στο κέντρο? Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις εδώ? Είχα γιαγιά και παππούς που μείνανε εδώ όταν ήμουν μικρή. Mm-hmm. Και μετά μια μαμά που δούλευε για το Κομισιόν στο Βέλγιο. Και είχαμε φίλες από Ελλάδα πάρα πολύ. Ερχόμουν διακοπές. Α, ερχόσουν διακοπές εδώ? Πάρα πολύ. Και μου άρεσε πολύ η γλώσσα και ήθελα να μάθω μια καινούρια γλώσσα. Και είπα να γυρίσω, να φύγω από την Αφρική και να πάω στην Ευρώπη και να μάθω μια καινούρια γλώσσα και να έρθω στην Ελλάδα. Όταν ερχόσουν για διακοπές στην Ελλάδα, πού πήγαινες? Πήγαινα γενικά στα νησιά, Σπέτσες, πολύ Σπέτσες μου άρεσε, Αθήνα επίσης, Κρήτη, Μύκονο, εξαρτάται, αλλά πιο πολύ τα νησιά. Τι είναι αυτό που σου άρεσε στην Ελλάδα? Τόσα πολλά που μου αρέσουν είναι μια... Τότε, πριν έρθεις, όταν το σκεφτώσουν να πάρεις την απόφαση να έρθεις να μείνεις μόνιμα. Τι ήταν αυτό που μου άρεσε πολύ? Τράβηξε, ναι. Ήταν λίγο αυτή την τρέλα που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, που επειδή ήμουν από την Αφρική δεν μπορούσα να ζήσω στο Βέλγιο, δεν το ένιωθα όλα αυτά τόσο σωστά και χρειαζόμουν. Μου άρεσε τον ήλιο, το φαγητό πάρα πολύ. Δηλαδή... Έχει και μια αφρικάνικη τρέλα η Ελλάδα λίγο? Για μένα ναι, εντελώς. Τη νιώθω κάθε μέρα. Για πες, τι είναι αυτό που νιώθεις λοιπόν? Νιώθω ότι υπάρχει κάπως πιο πολύ ελευθερία, αλλά και απ' την άλλη το αντίθετο, ότι θέλεις να κάνεις πράγματα και δεν μπορείς, επειδή το σύστημα σου κάνει ότι δεν σε αφήνει. Αλλά απ' την άλλη πλευρά το αντίθετο, επειδή το σύστημα δεν είναι και τόσο καλό, κάπως σε αφήνει ένα παράθυρο να κάνεις κάτι άλλο. Και ύστερα ήρθε η κρίση και η Σάντρα έπεσε και εκείνη θύμα της. Έκλεισε την καλερί της στο κέντρο της Αθήνας, δεν έφυγε όμως από εδώ. Εγώ είχα μια εταιρεία εδώ στην Ελλάδα και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να την ανοίξω και να πάρω και λεφτά από εξωτερικό. Τα συστήματα είναι πολύ δύσκολα, αν έχεις ασφάλεια στην Ελλάδα δεν μπορείς να πάρεις λεφτά από κάποιον άλλο, υπάρχει τα ΤΕΒΕ, τα τέτοια, τα πρόβλημα. Έκλεισα και την επιχείρηση που είχα, επειδή λόγος χρήσης ήμουνα και στο κέντρο της Αθήνας και τα πηγαίναμε πάρα πολύ δύσκολα και αυτά τα πράγματα κάθε μέρα ένιωθα ότι υπήρχε πράγματα που προσπάθησα και δεν μπορούσα να τα κάνω επειδή υπήρχε τα συστήματα που δεν βοηθήσανε. Δηλαδή σε μια Βελγίδα θύμα της κρίσης στην Ελλάδα, πώς την πάτησες με την κρίση? Για πες μου για την εταιρεία σου. Την εταιρεία μου ήταν μια γκαλερί, ζωγράφος είμαι επίσης εκτός από σεφ. Και όχι, ήταν το κέντρο κάθε μέρα κλειστό, κάθε μέρα πορείες. Ήμουνα εδώ πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Δεν τα ξέρεις αυτά πριν να ανοίξεις την εταιρεία? Δεν είχαμε, ήταν πριν τα μέτρα και όλα πήγανε μια χαρά στην αρχή. Και μετά 4 Μαρτίου, όταν είχαμε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα, όλα αλλάξανε και ξαφνικά κάθε μέρα ήταν τα προβλήματα, τις πορείες. Δηλαδή στην αρχή είχες δουλειά στην αρχή? Ναι, είχαμε δουλειά. Είχαμε με δυσκολίες βέβαια, αλλά δεν είχαμε... Μπορούσαν να έρθουν το κόσμο. Ναι, πουλήσαμε και αρκετά. Η τέχνη ήταν κάτι που ακόμα δούλευε. Τώρα δεν είναι πια κάτι που... Δεν σου σπάσανε σε ένα το μαγαζί ποτέ τότε που γινόσαν? Όχι, αλλά κλέβανε πολύ συχνά όταν... Κλέβανε συχνά τους ανθρώπους που φεύγανε, δηλαδή μου πέρανε τηλέφωνα, μου πούνε ότι την περιοχή σας είναι, φταίτε εσείς, η περιοχή είναι χάλια. Έρχονταν κάποιος να πάρει πίνακα και αντί για πίνακα του πέρανε το πορτοφόλι, ας πούμε. Ναι, μάλιστα. Κάτω. Πολύ εδώ στο κέντρο παίζει πολύ. Έκανε καριέρα αυτό που απολάμβανε στο σπίτι με την παρέα της, το φαγητό. Βασικά θα ήθελα κάποιες φορές οι Έλληνες να μην είμαστε μόνο στα παράπονα και τα παράπονα και τα παράπονα. Και είναι γκρινιάριδες οι Έλληνες? Είναι γκρινιάριδες απίστευτα, δηλαδή ακούμε μόνο αυτά όλη μέρα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει λίγο πιο πολύ χώρο για την δημιουργία και για τις έμπνευσεις και...
αντί για το παράπονο και το παράπονο και το παράπονο. Δηλαδή λες ότι πολλοί με την γκρίνια χάνουν και την ουσία που είναι ότι okay, δεν πάνε καλά τα πράγματα, φτιάξτε τα μόνο σου, ας πούμε. Εγώ λέω ότι ναι, δεν πρέπει να περιμένουμε και πάντα από τη χώρα και από το κράτος και από τα συστήματα. Λέω ότι και εμείς μπορούμε να βρούμε ιδέες, να προσπαθήσουμε να κάνουμε άλλα πράγματα και να σταματήσουμε μόνο να γκρινιάξουμε και να γκρινιάξουμε και ίσως θα γινόταν πιο δημιουργική η χώρα. Στα καθημερινά πράγματα, δεν λέω τώρα. Βλέπεις και εδώ και στο μαγαζί και γενικά στην παρέα σου νέα παιδιά τα οποία σου λένε άστα, άντρα, δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είναι απογοητευμένοι ενώ πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να βρουν την άκρη μόνοι τους. Κάποιοι ναι. Κάποιοι βέβαια είναι πιο δύσκολο. Αλλά εδώ στο μαγαζί είμαστε πολλά παιδιά από παντού στον κόσμο. Από τη Συρία, από Μπαγκλαντές, από την Ελλάδα, από το Βέλγιο. Και κάπως προσπαθούμε κάθε μέρα να βάλουμε την ενέργειά μας, να κάνουμε κάτι άλλο. Και υπάρχει και άλλες λύσεις. Δηλαδή δεν είχαμε τίποτα όταν έπρεπε να ανοίξουμε. Τα κάναμε όλα με τις ιδέες μας, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Και έγινε σεφ. Μια πολύ καλή σεφ. Τι είχε αλλάξει τον Έλληνα τα τελευταία χρόνια τώρα με την κρίση? Εσύ τους γνώρισες τους Έλληνες στα καλά τους, στα πολύ καλά τους, στην αν θέλεις, επιτυχία επάνω και στα καλά χρήματα, τους γνωρίζεις και τώρα στα πολύ δύσκολα. Τι έχει αλλάξει τον Έλληνα? Ο φόβος, νομίζω. Δηλαδή υπάρχει ένας φόβος ότι δεν θα βγούμε ποτέ από αυτή την κατάσταση και κάπως είναι λίγο παγωμένοι με αυτό το πράγμα, ότι τι κάνουμε, δεν θα... Τρομαγμένους τους βλέπεις? Εγώ το βλέπω έτσι, ναι. Έχω την εντύπωση και στους πιο μικρούς επίσης το νιώθω πάρα πολύ, ότι δεν έχουμε ελπίδα. Στην αισιοδοξία, στο χαμόγελο, έχεις δει διαφορές? Όχι, δεν έχω την εντύπωση, όχι. Συνεχίζει να είναι αισιόδοξος Έλληνας, λες? Ναι, νομίζω. Εκτός από αυτή την γκρίνια που υπάρχει συνέχεια. Αλλά ναι, αυτό είναι κομμάτι μας. Αλλά είπαμε, ναι. Γενικά, ναι, ο Έλληνας ακόμα χαμογελάει και περνάει καλά και ξενυχτάει. Όχι τόσο πολύ, επειδή... Το σκέφτεσαι να φύγεις από την Ελλάδα? Όχι για την ώρα, καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή, αντίθετο, θα ήθελα να μείνω μέχρι και αν γίνεται και πιο δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε. Είσαι παντρεμένη, έχεις οικογένεια? Δεν είμαι παντρεμένη, είμαι με κάποιον. Έλληνας. Έλληνας. Θα μπορούσες να αντάξεις με Βέλγο? Όχι. Όχι, Ναι, βέβαια θα μπορούσε, αλλά... Ναι, το καταλάβω. Αλλά η καρδιά μου πάντα πάει στους Έλληνες. Ο σύντροφος είναι γκρινιάρης, όπως όλοι οι Έλληνες που Καθόλου. Λένε. Καθόλου. Καθόλου. Βρήκες το μοναδικό Έλληνα? Όχι το μοναδικό, αλλά... Βρήκα ένα που δεν γκρινιάζει τόσο πολύ. Αυτό καλό μου είναι αυτό. Λίγο δύσκολο. Όπως η Σάντρα, έτσι και ο Φαμπιάνο ήρθε όταν οι άλλοι έφευγαν και δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο ο οποίος έχει πραγματικά καταρρεύσει. Προσελήφθη ως αρχιτέκτονα σε ελληνικό τεχνικό γραφείο, μετανάστευσε στην Ελλάδα και πριν εγκατασταθεί καλά-καλά, απολύθηκε. Δεν έφυγε όμως από εδώ. I think that the worst thing now is the pessimism.